Καλησπέρα. Σάββατο, 1η Φεβρουαρίου 2020 και ήρθαμε στο βραδινό vlog, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον vlog από γυναίκα. Είναι πολύ ενδιαφέρον email, θέμα για vlog που έρχεται από γυναίκα. Η θρησκεία και η φύση μου. Γεια σας κυρία Θέκλα. Σας ανακάλυψα μόλις σήμερα, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Πριν 4,5 μήνες με ανακάλυψες, και βλέπω τα βίντεό σας μανιωδώς. Είμαι 28 χρονών, ομοφιλόφιλη, προερχόμενη από μια πολύ μικρή κοινωνία και γαλουχημένη με τις αυστηρές πεποιθήσεις της θρησκείας μας. Ωραίο πακέτο. Αχ, η μικρή κοινωνία και η θρησκεία. Το τελευταίο μου προκαλεί τεράστια σύγκρουση, καθώς δεν μπορώ να αποδεχτώ τον εαυτό μου. Δεν μπορώ ακολούθως να ευτυχίσω στον προσωπικό τομέα. Εδώ θέλω να πω ότι επειδή έχει γίνει μεγάλος ντόρος, έχει γίνει ντόρος, όχι μεγάλος ντόρος, έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις κάτω από το βίντεο για μια πρώην παπαδιά που μιλάει για την ταλαιπωρία που είχε περάσει στο γάμο της με τον παπά. Μπήκαν κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα, θρησκόληπτοι. Σίγουρα καλοί χριστιανοί δεν είναι, γιατί οι καλοί χριστιανοί είναι άνθρωποι της αγάπης και της αποδοχής. Επειδή γνωρίζω καλούς χριστιανούς, γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στο Θεό, πιστεύουν στις διδασκαλίες του Χριστού και οι οποίοι τηρούν και σέβονται το ώστις θέλει ο πίσω μου ακολουθεί. Δηλαδή δεν υποχρεώνουν τους άλλους με το ζόρι να έχουν τις ίδιες θρησκευτικές πεποιθήσεις που έχουν ήδη. Μπήκαν λοιπόν κάποιοι ορισμένοι, καμιά κοσαριά άτομα, δεν ήταν και πολλοί, σύνολο, οι οποίοι προφανώς θα είχαν δει το βίντεο αναρτημένο σε κάποια θρησκευτική ιστοσελίδα, θρησκόληπτη ιστοσελίδα που να έλεγε «Κοιτάξτε την αυτήν, που είναι ψυχολόγος και είναι κόρη του παπά και λέει μέσα στο βίντεο ότι είναι άθη» και μπήκαν και άρχισαν να με κράζουν πως είμαι άθη. Τους απάντησα και τους έκανα απόκρυψη μετά από το κανάλι για τον απλούστατο λόγο ότι το κανάλι εδώ πέρα έχει δημιουργηθεί με κάποιες αρχές και αξίες, υπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν δίνω την πλατφόρμα του καναλιού αυτούς τους 36.000 συνδρομητές και τους 100.000 ανθρώπους που μπαίνουν κάθε μήνα στο κανάλι ως χώρο για να κάνει τα κηρύγματα του ο καθένας. Να κάνουν δικά τους κανάλια, να κάνουν δικά τους, να λένε τα δικά τους και να τους ακολουθούν αυτοί που θα τους ακολουθούν. Είπαμε τοξικοί με τους τοξικούς. Λοιπόν, και θέλω να πω εδώ με αφορμή αυτό που γράφει φίλη, ότι ένας βασικός λόγος για τον οποίο εγώ έπαψα να είμαι θρήσκα, δεν έχω πει ποτέ πως είμαι άθη. Ποτέ δεν έχω πει. Και εδώ φαίνεται και το επίπεδο της έλλειψης γνώσης και της έλλειψης αντίληψης. Άλλο να λες είμαι religious free, άλλο να λες είμαι ελεύθερος από θρησκεία, άλλο να λες είμαι άθρησκος και άλλο να λες είμαι άθεος. Είναι δύο διαφορετικά εντελώς πράγματα. Μπορεί να συνυπάρχουν, αλλά μπορεί και όχι. Μπορεί να συμπίπτουν. Δηλαδή κάποιος που είναι άθεος σίγουρα είναι άθρησκος, αλλά κάποιος που είναι άθρησκος δεν είναι και σίγουρα άθεος. Ο λόγος που εγώ σταμάτησα να είμαι θρήσκα, όταν λέω άθρησκη εννοώ ότι δεν είμαι θρήσκα, ήταν όταν συνειδητοποίησα ότι η θρησκεία στην οποία πίστευα φανατικά και πίστευα πάρα πολύ και με όλη μου την ψυχή και με όλη μου την καρδιά και με όλο μου το μυαλό. Και όσοι έχετε διαβάσει τα βιβλία μου και ιδιαιτέρως το τελευταίο βιβλίο, Το Ψυχολογικό Πόλεμο, θα δείτε κιόλας, γνωρίζετε κιόλας και περιστατικά από τη ζωή μου που αποδεικνύουν του λόγου τα αληθές αυτών που λέω. Όταν συνειδητοποίησα ότι αυτή η θρησκεία δεν περιλαμβάνει δημιουργήματα της φύσης, δεν μπορούσα να παραμείνω εκεί και να παραμείνω θρήσκα. Για παράδειγμα, η ομοφιλοφιλία είναι φυσικό πράγμα. Είναι η φύση των ανθρώπων που γεννιούνται ομοφιλόφιλοι να έλκονται από τα άτομα του ίδιου φύλου. Δεν είναι αφύσικο πράγμα. Είναι μέσα στη φύση. Και δεν παρατηρείται μόνο στους ανθρώπους, παρατηρείται και σε κάποια ζώα. Από τη στιγμή που υπάρχει μέσα στη φύση ομοφιλοφιλία και η θρησκεία έρχεται και σου λέει δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ή κάτι τέτοιο είναι κολάσιμο και είναι αμαρτωλό, αυτή η θρησκεία εμένα δεν με καλύπτει. Επίσης, εμένα δεν με καλύπτει μια θρησκεία η οποία έρχεται και δείχνει πλήρη αναισθησία στα ουσιαστικά βιώματα των ανθρώπων και στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Μια θρησκεία η οποία έρχεται εν έτη 2020, εν έτη 2021,
Ένα, όταν είχα κάνει εγώ την επανάστασή μου και έπαψα να είμαι θρήσκα και σου λέει ότι απαγορεύεται το σεξ έξω από το γάμο και ότι όποιος κάνει σεξ εκτός γάμου είναι αμαρτωλός και θα πάει στην κόλαση ή τέλος πάντων πρέπει να πάει να εξομολογηθεί και πρέπει να πάει να μετανιώσει και να μην το ξανακάνει. Δηλαδή θρησκεία η οποία επεμβαίνει στις κρεβατοκάμαρες των ζευγαριών δεν με αφορά. Και επίσης θρησκεία η οποία καταδικάζει το 10% των ζευγαριών a priori. Και υπάρχουν και άλλα θέματα. Θρησκεία η οποία είναι ανδροκρατούμενη, ακόμη και ο Θεός είναι ο Θεός, έχει ανδρικό πρόσημο, που οι ιερείς μπορούν να γίνονται μόνο άνδρες κλπ. Κλπ. Με αυτά που λέω, δεν κατηγορώ τη θρησκεία. Λέω ότι για αυτούς τους λόγους δεν μου ταιριάζει εμένα αυτή η θρησκεία. Παραδέχομαι ότι διαβάζοντας κυρίως την ομιλία του Χριστού στον κήπο των Ελαιών, στο όρος των Ελαιών, την επί του όρους ομιλία, συγκινούμε και μου αρέσει πάρα πολύ. Και επίσης και άλλα λόγια τα οποία αποδίδονται στο Χριστό μου αρέσουν πάρα πολύ και με βρίσκουν σύμφωνοι. Το παραδέχομαι αυτό το πράγμα. Παρόλα αυτά, η θρησκεία, η συγκεκριμένη στην οποία έχουμε γεννηθεί, εμένα δεν με καλύπτει ώστε να την ακολουθώ πιστά όπως την ακολουθούσα μέχρι τα 26 μου που σταμάτησα να είμαι θρήσκα. Άθρησκη για μένα σημαίνει έχω σταματήσει να είμαι θρήσκα. Δεν έχω αλλαξοπιστήσει, δεν έχω πάει σε οποιαδήποτε άλλη θρησκεία ή αίρεση ή οτιδήποτε άλλο. Απλώς δεν είμαι πλέον θρήσκα και ο λόγος είναι αυτός. Άρα η φίλη λέει ότι επειδή είναι γαλουχημένη με τις αυστηρές πεπιθήσεις της θρησκείας μας, αυτό της προκαλεί τεράστια σύγκρουση, καθώς δεν μπορεί να αποδεχτεί τον εαυτό της, να αποδεχτεί τη φύση της που έχει γεννηθεί ομοφιλόφιλη. Και εφόσον δεν μπορεί να αποδεχτεί τη φύση της, δεν μπορεί να ευτυχήσει στον προσωπικό τομέα. Πριν 6 χρόνια είχα μια περίπου σχέση. Περίπου, γιατί η κοπέλα ήταν straight, οπότε αυτό που προέκυψε μεταξύ μας ήταν σύντομο, γύρω στους 6 μήνες, και γιατί πίεζα τον εαυτό μου να ανοιχτεί καταστάσεις, τις οποίες δεν δέχεται κάποιος που έχει normal σχέση. Για παράδειγμα, πήγαινε ταυτόχρονα και με άντρες. Τώρα δεν ξέρουμε. Δεν θεωρώ ότι μια κοπέλα που είναι straight κάνει σχέση 6 μήνες με μια άλλη κοπέλα. Σαφώς αυτή η κοπέλα που λες με την οποία είχες περίπου σχέση λειτουργούσε αμφισεξουαλικά, λειτουργούσε ως bisexual, δεν ξέρουμε αν είναι gay, αν είναι straight, αν είναι bisexual, αλλά straight, λίγο απίθανο να είναι και να έχει 6 μήνες σχέση με κοπέλα. Ντρέπομαι που το λέω, μεν συνέβη παρά τα αυτά. Ντρέπεσαι για το γεγονός ότι ήσουν με μια γυναίκα η οποία δεν ήταν μονογαμική στη σχέση σας. Ήμουν τόσο ερωτευμένη που δεν μπορούσα να την απομακρύνω για κανέναν λόγο. Επίσης ένιωθα σαν να μου κάνει χάρη που βρισκόταν και μαζί μου, γιατί ήταν η μόνη που ανταποκρίθηκε ποτέ και γιατί ήταν και είναι πανέμορφη και περιζήτητη. Εκείνη το τέλειωσε με το μεταξύ μας, δίχως να καταλάβω ποτέ γιατί είχε γίνει εξ αρχής το ολομπέρδεμα. Ο Θεός και η ψυχή της. Η ίδια ξέρει. Αν πάει να κάνει ψυχοθεραπεία μπορεί να μάθει γιατί. Μήπως είναι καταπιεσμένη ομοφυλόφιλη. Μήπως το έκανε από αντίδραση. Μήπως το έκανε από πειραματισμό. Όπως και να έχει πάντως, δεν σου φέρθηκε σεβαστικά. Ούτε και σένα, ούτε και στους άνδρες με τους οποίους σε απαντούσε. Ήταν και η πρώτη και τελευταία επαφή που είχα. Από τότε νιώθω τεράστιο φόβο να γνωρίσω νέα άτομα και ούτε να το σκέφτομαι για περαιτέρω επαφές. Είχες τραυματική εμπειρία. Πολύ τραυματική εμπειρία. Γιατί εσύ ερωτεύτηκες, την αγάπησες. Και αυτό το οποίο έχει να κάνει και με τη θρησκεία είναι ότι η θρησκεία βλέπει το σεξ ή παρουσιάζει το σεξ η θρησκεία ως κάτι το πολύ βρώμικο, το πολύ αποσυνδεδεμένο από τον έρωτα, θεωρεί τους ομοφιλόφιλους ανθρώπους ότι it's all about sex, ότι είναι ένας ομοφιλόφιλος άνδρας, το μυαλό του είναι μόνο στο σεξ και να κάνει σεξ με άνδρες, μια ομοφιλόφιλη γυναίκα, το μυαλό της είναι στο σεξ και να κάνει σεξ με γυναίκες, και αγνοούν ότι οι ομοφιλόφιλοι άνδρες ερωτεύονται και αγαπούν άνδρες και οι ομοφιλόφιλες γυναίκες ερωτεύονται και αγαπούν γυναίκες. Και δεν είναι όλα σεξ. Ναι, αγαπητοί θρήσκοι, δεν είναι όλα σεξ. Θυμάμαι και τότε ότι σχεδόν κάθε φορά που φιλιόμασταν, δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια μου χωρίς να το θέλω.
είμαι σίγουρη ότι ήταν από την ενοχή μου, γιατί αμαρτάνω. Πώς μπορώ να ισορροπήσω μέσα μου θρησκεία και σεξουαλικότητα? Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας και εννοείται ότι δεν ζω άνετα και φανερά. Έχω κάνει σε πολύ λίγους ανθρώπους coming out. Πώς μπορείς να εξισορροπήσεις, να ισορροπήσεις μέσα σου θρησκεία και σεξουαλικότητα? Πώς μπορείς να ανακατέψεις το νερό με το λάδι, μπορείς? Σου λέω εγώ, που έτυχε να γεννηθώ straight. Έτυχε, υπήρχαν 90% πιθανότητες να γεννηθώ straight και 10% να γεννηθώ gay. Έτυχε και γεννήθηκα straight. Πολλές φορές αστειευόμενοι λέω, γιατί δεν τύχανε να γεννηθώ gay που με τις γυναίκες τα βρίσκω πιο εύκολα. Φυσικά θα μου πείτε οι γυναίκες οι οποίες είσαστε, ερωτεύεστε γυναίκες, ότι και στις μεταξύ σας σχέσεις υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και ούτε μπορούμε να αλλάξουμε το σεξουαλικό μας προσανατολισμό κατά βούληση. Μας δίδεται αυτός από τη γέννηση. Λοιπόν, εγώ που έτυχε να γεννηθώ straight, δεν μπόρεσα όταν ενηλικιώθηκα και μετά να εξισορροπήσω τη θρησκεία με τον ερωτισμό. Δεν μπόρεσα. Γιατί είναι νερό και λάδι, δεν μπορείς να τα ενώσεις. Πάντα το νερό θα πηγαίνει κάτω που είναι πιο βαρύ και το λάδι θα πηγαίνει πάνω που είναι πιο ελαφρύ. Δεν γίνεται. Δεν έχουν άλλη σύσταση. Αν θες να είσαι θρήσκα, τότε δεν πρέπει να... Μπορείς να διαγράψεις τον εαυτό σου. Μπορείς να διαγράψεις τη φύση σου. Νομαξία, αυτό που είναι να σκάσω είναι που βλέπω αρκετά νεαρά παιδιά, ευτυχώς όχι όλα, γιατί μιλάω με πολλά παιδιά και μάλιστα με ένα παιδί που ξέρει ποιος είναι, ο οποίος είναι και πάρα πολύ, είναι λόγιος αυτός. Είναι λόγιος, είναι νεότατος, 24 ετών, κάνει τις σπουδές του με πάρα πολύ επιμέλεια και είναι απίστευτη, απίστευτη βιβλιοθήκη, απίστευτη εγκυκλοπαίδεια. Για τα πάντα μου δίνει πληροφορίες, για τα πάντα όταν το ρωτήσω και σε θέματα θρησκείας και σε θέματα ομοφιλοφιλίας κλπ. Αυτός είναι ένα παιδί ευφιέστατο, το οποίο από μόνο του κατάλαβε πώς λειτουργεί η θρησκεία και δει η μονοθεστική, η αβραμική θρησκεία που έχουμε εμείς του χριστιανισμού, της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας, και έχει καταφέρει από μόνος του να αποσπάσει τον εαυτό του από εκείνο τον κλειό μέσα στον οποίο γεννήθηκε. Αυτό που είναι να σκάσω όμως είναι που βλέπω νέα παιδιά άλλα, τα οποία έρχονται και λένε αμέ τι μου χάμε τι, θέλω να είμαι και θρήσκος, θέλω να είμαι και ο εαυτός μου, αφού η θρησκεία σου δεν αποδέχεται τον εαυτό σου. Σου λέει είναι αμαρτία η φύση σου. Σου λέει ότι γεννήθηκες γκέι και φταίς εσύ. Και αν ερωτευτείς έναν άνδρα και είσαι άνδρας, φταίς. Και αν ερωτευτείς μια γυναίκα και είσαι γυναίκα, φταίς. Πώς θέλεις να ταιριάξεις τα τέριαστα? Η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία δεν δέχεται την ομοφιλοφιλία. Δεν τη δέχεται, ρε παιδιά. Είναι θανάσιμα αμάρτημα, πώς το λέει. Είναι αμάρτημα. Δεν το δέχεται. Ξέρω αν ο όρος θανάσιμα αμάρτημα υπάρχει και στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι της Καθολικής Εκκλησίας. Έχουμε δει πρόσφατα με τον άνδρα μου την ταινία The Two Popes, οι δύο πάπες, που είναι στο Netflix. Που ήταν έτσι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Τώρα δεν ξέρω αυτή η ταινία αν έχει χρηματοδοτηθεί από το Βατικανό ή αν είναι ανεξάρτητη παραγωγή και αν έχει εγκριθεί από το Βατικανό. Προφανώς θα έχει εγκριθεί από το Βατικανό γιατί είχε γυρίσματα μέσα στην Καπέλα Σιξτίνα, μέσα στο Βατικανό το ίδιο. Που εκεί φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ του προηγούμενου Πάπα και του νυν Πάπα για τον ανάγκη εξυγχρονισμού της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, της Καθολικής Εκκλησίας. Η γνώμη μου εμένα είναι ότι εάν η θρησκεία και αν η εκκλησία δεν εξυγχρονιστεί, αναπόφευκτα θα χάσει πολλά από τα μέλη της. Τώρα, ως ψυχολόγος, αν με ρωτάς, θέλεις να εξυγχρονιστεί η εκκλησία? Δεν ξέρω αν θέλω. Δεν ξέρω αν θέλω, γιατί με ενοχλεί αυθαιρεσία. Με ενοχλεί το γεγονός ότι κάποιος, μόνο και μόνο επειδή έχει το ρόλο του ιερέα ή και το ρόλο του πνευματικού εξομολόγου, μπορεί να προκαλεί τόσες ενοχές και τύψεις στους ανθρώπους. Για να είμαι αντικειμενική, που πάντα θέλω να είμαι αντικειμενική, υπάρχουν πνευματικοί οι οποίοι είναι χαρισματικοί. Υπάρχουν εξομολόγοι οι οποίοι είναι άνθρωποι πολύ αγαπητικοί, οι οποίοι πλησιάζουν με πολύ αγάπη τους ανθρώπους που λαβωμένοι από τη ζωή πάνε κοντά τους. Υπάρχουν όμως και άλλοι πνευματικοί, οι οποίοι βάζουν κάνονες, βάζουν τιμωρίες και οι οποίοι προκαλούν απίστευτες ενοχές σε ανθρώπους για τη σεξουαλικότητα τους, για τις προγαμιές σχέσεις,
για την ομοφιλοφιλία, για τυχόν διακοπές σχέσεων και διάφορα άλλα πράγματα. Οπότε δεν ξέρω αν θα ήθελα να εξυγχρονιστεί η Εκκλησία ώστε να πάνε περισσότεροι νέοι άνθρωποι στην Εκκλησία ή να παραμείνουν στην Εκκλησία και να κινδυνεύουν από αυτούς τους τύπους οι οποίοι δεν θα εξυγχρονιστούν. Η Εκκλησία να εξυγχρονιστεί, αυτοί δεν θα εξυγχρονιστούν. Οι οποίοι θα συνεχίσουν να σπέρνουν δεξιά και αριστερά ενοχές. Θέλω να ξεκαθαρίσω ξανά ότι δεν μισώ την Εκκλησία, ότι δεν μισώ τους ιερείς. Με έχει μεγαλώσει ένας αληθινός παπάς, ένας αυθεντικός παπάς. Τον πατέρα μου τον αγαπώ και τον σέβομαι πάρα πολύ. Και όσοι με γνωρίζετε και έχετε διαβάσει και τα βιβλία μου και είστε και εδώ στο κανάλι και βλέπετε τα βίντεο, όποιος έρθει απ' έξω από ένα link που το στέλνει από μια σελίδα που λέει «Να η κόρη του παπά που είναι άθεη», δεν με γνωρίζει, άρα δεν μπορεί να τα ξέρει αυτά. Όσοι με γνωρίζετε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πόση ευαισθησία και αγάπη έχω προς τους ιερείς. Όταν βλέπω στο δρόμο ειδικά ιερέα με τα παιδιά του δακρύζω, γιατί θυμάμαι εμένα και τον αδελφό μου με τον πατέρα μου που είχα μια εξαιρετική σχέση με τα προβλήματά της, όπως περιγράφω στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», αλλά ήταν μια σχέση πολύ έτσι... Προσπαθούσε πάρα πολύ ο πατέρας μου, φέρνοντας το ιστορικό το δικό του με τον αλκοολικό τον πατέρα, με τη βία κτλ. Προσπάθησε πάρα πολύ ο πατέρας μου και η μητέρα μου, αλλά κυρίως ο πατέρας μου, είναι εξαιρετικά πνευματικοί άνθρωποι. Κάνουν πάρα πολύ προσπάθεια να εξελίσσονται, εξυγχρονίζονται. Ο πατέρας μου έχει εξυγχρονιστεί πάρα πολύ. Φυσικά δεν έχει γίνει όπως είμαι εγώ, εννοείται δεν θα γίνει όπως είμαι εγώ, αλλά έχει εξυγχρονιστεί πάρα πολύ. Και το απολαμβάνουν αυτό τα παιδιά μου και το απολαμβάνουν και τα πνευματικοπαίδια του. Ξέρετε ότι μπορεί να μου έτυχε να μου στείλουν μήνυμα παιδιά τα οποία εξομολογούνται στον πατέρα μου και να μου λένε «Κυρία Θέκλα, σε ευχαριστώ γιατί από τον καιρό που... Μου τώρα μάλλον 35 ετών. Ξέρω, εγώ εξομολογούμε εδώ και 20 χρόνια. Τα τελευταία 5-6 χρόνια ο πατέρας σου είναι πολύ πιο κατανοητικός από ό,τι ήταν πριν και νομίζω είναι από σένα». Και εγώ του λέω «Δεν είναι από μένα. Είναι από τον ίδιο, επειδή ο ίδιος έχει πνευματικότητα και επειδή ο ίδιος θέλει να εξελίσσεται. Υπάρχουν χαρισματικοί πνευματικοί, δεν είναι όλοι όμως έτσι». Και εμένα με φοβίζει λίγο αυτό το καθολικά ορθό της θρησκείας. Εντάξει. Και κάποιοι από τους επικριτές μου, τους ελάχιστους οι οποίοι είναι σε απόκρυψη, και τώρα μπαίνοντας αυτό το βίντεο και κάνοντας σχόλια, θα φάνε απόκρυψη πάλι, γιατί ξαναλέω, δεν δίνω την πλατφόρμα αυτή για να κάνει οποιοδήποτε κηρύγματα, να πάνε να κάνουν όλα τα κηρύγματα τους εκεί που τους ακούνε. Δεν θα απασχολήσουμε τη φαιά μας ουσία με χαζομάρι. Λοιπόν, λένε κάποιοι ότι είμαι επικίνδυνη, γιατί είμαι κόρη ιερέως και λέω ότι είμαι άθρησκη και είμαι και ψυχολόγος και επηρεάζω κόσμο. Πόσο επικίνδυνος είναι ένας ο οποίος είναι ιερέας, είναι μοναχός, είναι ηγούμενος, είναι δεσπότης, είναι αρχιεπίσκοπος, είναι έτσι, είναι αλλιώς και κάνει και λέει πράγματα τα οποία μπορεί να έχουν σχέση με τη δική του ψυχοπάθεια και όχι με το καθεαυτό πνεύμα του Θεού και επηρεάζει εκατομμύρια πιστούς. Λοιπόν, φιλενάδα, θρησκεία και σεξουαλικότητα είναι σαν το νερό με το λάδι. Δεν ενώνονται. Καλό βράδυ.